ονομάζω Παναγιώτης ο Γυαλός, είμαι, καλή εβδομάδα. Ένα λεπτάκι θα μου δώσεις να σε ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικό που αφορά και σένα. Ποδοσφαιρικά, Λοιπόν, έχω μια δήλωση από τον Μακαρίτη τον Κώστα Πολυχρονίου, από μια συνέντευξη που είχε δώσει στο gazeta.gr. Θες να σου διαβάσω τι είπε ο Πολυχρονίου και να μου πεις και εσύ για να τον διασταυρώσω. Λοιπόν, αυτό τώρα που έρχεται στο μυαλό μου είναι σε ένα μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι, σε μια προσπάθειά του ο Δωμάζος μου έχωσε μια τακουνιά στο γόνατο. Πόνεσα πάρα πολύ. Το κοίταξα και εκείνο, το διαβάσω και μετά μου λες. Το κοίταξα και εκείνο γέλασε ειρωνικά. Γι' αυτό θέλω να μου τα πεις εσύ, να μην τα γράψω ανάποδα. Τότε του έριξα μια μπουλιά, λέει ο Πολυχρονίου, και ο διαιτητής, ο οποίος ήταν ξένος, μας απέβαλε και τους δύο. Ο Ματζεβελάκης πήγε στον Μπούκοβι και τον ρώτησε αν έχει πρόβλημα να του πει, να πει στον διαιτητή να μπούμε ξανά μέσα. Φυσικά ο Μπούκοβι είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, τότε πήγε στον διαιτητή και του είπε αυτοί οι δυο είναι αδέρφια και στο σπίτι έτσι κάνουν, τσακώνονται. Τότε ήρθε ο διαιτητής και μας είπε αδέρφια ελάτε μέσα. Νομίζω, συνεχίζει ο Πολυχρονίου, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει σε επίσημο μάτς να αποβάλλονται δύο παίκτες και να μπαίνουν ξανά μέσα. Λοιπόν, ναι, παίρνουμε και εσύ την, ας πούμε πώς έγινε. Έτσι όπως τα λες είναι. Ναι. Αλλά είστε και σε εμάς και λέει θέλετε να παίξετε. Ναι. Ο Ματζεβελάκης αλλά δεν ήταν το Καραϊσκάκι. Ήταν στο κύπελο τριωπών. Α, μπράβο. Εντάξει. Από ποιο παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν, θυμάσαι. Πρωταθλήματος, ναι, ναι, ποιο δεν θυμάμαι, αλλά... Ήτανε το 66 με το Μπούκοβι. Και πάει και του λέει, δεν είναι δύο μαντεβελάκια, τι δύο είναι αδέρφια, μα πάνε στο να σκοτωθούμε. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία με αυτό και θα το γράψω στη συνέντευξη του Πολυχρονίου που του είχα πάρει το 16. Και μετά το... Μας έβαλε μέσα. Ναι, δεν θυμάσαι το μάτς, έτσι το 66 ήταν ή το 65. Το μάτς, τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, πρωταθλήματος δεν ήτανε. Πρωταθλήματος είναι. Ναι, ναι, ήτανε σε ποιον εκτός σας έβγαλε έξω. Το πρώτο ημίχρονο νομίζω μας έβγαλε. Το πρώτο ημίχρονο, ε. Ναι, το πρώτο. Είναι φοβερή περίπτωση παγκόσμια πρωτοτυπία. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ Μίμη, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Να σε καλά. Αισθάνομαι ένα δέος, μια μεγάλη χαρά που μιλάω μαζί σου. Γεια σου. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, μέσα στο σπίτι, μένουμε στο σπίτι, Μίμη. Τι να κάνουμε, βγαίνουμε, ψωνίζουμε και ξανά μέσα. Πάω στο σούπερ μάρκετ και φοβάμαι με μάσκα και γάντια. Το ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, έγινε, φιλιά, ευχαριστώ. Γεια, γεια, γεια.